Εκεί όπου γίνεται η πρώτη προπόνηση της εθνικής μας σήμερα. Ερλένα μου. Καλησπέρα Χριστιανά μου, όπως είπες και εσύ, σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει όπως σήμερα η εθνική μας ομάδα. Ένωψη του αγώνα με τη Βουλγαρία την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου, mm-hmm. αλλά και με τον αγώνα με την Νορβηγία στις 19 Νοεμβρίου. Δίπλα μου έχω τον Κωνσταντίνο Παναγή. Κωνσταντίνο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα για από εδώ, το γήπεδο της Νέας Σαλαμίνας, εδώ στο κατάμεστο να πω. Πρώτη προπόνηση για την εθνική μας. Εντάξει. Μαζευτήκαν όλοι τώρα. Ξεκινάμε την προσπάθεια. Κωνσταντίνο μου, θέλω να μου πεις πόσο σημαντικό είναι για σας να μπείτε την Παρασκευή στο γήπεδο, στο ΓΑΣΥΠΗ και να είναι γεμάτο πλημμυρισμένο από κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για μας και το αίσθημα και το να μπαίνεις μέσα να βλέπεις στο γήπεδο γεμάτο με Κύπριους που υποστηρίζουν μια ομάδα είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα μας κάνει και μας πιο δυνατούς. Μας δίνει δύναμη να τους κάνουμε όλους περήφανους που έχουν στο γήπεδο και χρειαζόμαστε τον κόσμο να είναι εκεί σε κάθε παιχνίδι. Έτσι είναι πολύ διαφορετικό το να μπαίνεις στο γήπεδο και να είναι άδειο με το να μπαίνεις στο γήπεδο και να βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο να σε στηρίζει. Σίγουρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εθνική συνείδηση εδώ στην Κύπρο, να βάλουμε ψηλά στην κατάταξη να πω στις καρδιές μας περισσότερο την εθνική ομάδα. Όλοι υποστηρίζουμε αυτή την ομάδα, όλοι οι Κύπρος. Όσο εμείς είμαστε στο γήπεδο, προσπαθούν να κάνουν περήφανους τους οπαδούς που είναι στο γήπεδο, τους δικούς μας, τους ανθρώπους που μας βλέπουν από σπίτι. Είναι σημαντικό ο κόσμος να νιώσει την εθνική ομάδα του, να την νιώσει η οικογένειά του όπως νιώθουμε εμείς μέσα στο γήπεδο και να είναι σε κάθε παιχνίδι δίπλα μας να μας στηρίζει. Στον Νέο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε αφήσουμε να συνεχίσεις την προπόνησή σου. Ευχαριστώ. Καλή, καλή συνέχεια. Επιτυχία. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ρελενά! Πες χάρη μου. Ερλένα μου. Χριστιανά μου, επιστρέφουμε κοντά σου. Εντάξει. Έτσι, απότομα. Μαζί με τίποτε, Ερλένα. Ερλένα, μας πει κανένας γεια. Τέλειο. Ερλένα μου, γεια σου και σένα. Είμαι εδώ. Γεια σας Χριστιανά μου, θέλετε κάτι άλλο, θέλω να φωναξώ κι ένα άλλο. Όχι, όχι, να τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν, να ξεκινήσουν βασικά οι άνθρωποι. Φωνάξα το που είσαι, γεια σου Γιώργο. Ευχαριστούμε Ερλένα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία να πούμε στην εθνική μας και εμείς ετοιμάζουμε ομάδα εδώ, έτσι, για να πάμε. Ποιοι θα πάμε τελικά, δεν μου έχετε πει.